εκεί που δεν έχει σύνορα και διαχωρισμούς, αλλά ενώνει και καθυλώνει, μετέτρεψε τα ανόγια σε σταυροδρόμι πολιτισμού με ένα έργο συμφωνικό που αριστοτεχνικά ερμηνεύθηκε, με την παράδοση να γίνεται ένα με ακούσματα διαφορετικά και όργανα κλασικά. Και θέλει πάρα και φωτιά και ζόρι και στραπάτσο. Με μια εμβληματική μουσική και πολιτιστική σύμπραξη, τα ανόγια τίμησαν την επέτειο των 200 ετών του πρώτου ολοκαυτώματος από τους Τούρκους. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ενθύμησης του γεγονότος εκείνου, ώστε αυτό να αποτελέσει αξιακό συστατικό στη σύγχρονη ζωή. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που ανηφόρησαν προς τον Ψιλορίτη και γέμισαν ασφικτικά το θέατρο Νίκος Ξυλούρης για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με τον τίτλο «Στο φως της μνήμης 1822-2022». Μάθετε πως τη μνήμη σας πάντα την εκτιμούμε και άσβηστο το καντήλι σας το χρόνο θα κρατούμε. Μπορεί και συγκεράζει την συμφωνική μουσική με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, αφού στην ορχήστρα μετέχουν και τον ταούλι και η λύρα και το λαούτο. Με λίγα λόγια, με λιτότητα, με απλότητα λέμε τις βασικές και ακατάλλητες παρακαταθήκες που οφείλουμε να έχουμε στη σκέψη μας, στη μνήμη μας, από τους προγόνους και να τους σεβαστούμε όσο μπορούμε στο μέλλον. Αλλού είναι δυναμικό, αλλού έχει νοσταλγία, αλλού έχει θρήνο, γιατί ξεχνάμε ότι μιλάμε για το επέτειο ενός ολοκαυτώματος. Το χωριό κάει και ολοσχερός τρεις φορές. Το πρωτότυπο μουσικό έργο σε κείμενα και ποίηση του Γιώργη Καράτζη και μουσική και ενορχίστρωση του Πάρη Περισσινάκη παρουσιάστηκε αριστοτεχνικά με τη συμμετοχή σπουδαίων ανογιανών καλλιτεχνών. Σε μια κορφή προσκυνητή. Συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παράδοση. Να προστατέψουμε την παράδοση. Σήμερα λοιπόν έρχονται οι δυνάμεις των Αγίων, το βάζω εισαγωγικά και χωρίς, οι καλλιτεχνικές δυνάμεις να ενωθούν εδώ. Και αυτό μας διδάσκει την ένωση. Όταν ξεχάσουμε το εγώ και ανακαλύψουμε το μαζί, το όλοι, το εμείς, τότε θα καταλάβουμε πώς γεννιέται αυτή η ωραία μουσική. Μνήμη δεν είναι κάτι που απλά προσπαθούμε να το θυμηθούμε, είναι κάτι που ζει σήμερα. Και σήμερα θα το δούμε απλά με μια άλλη ματιά. Αγαπημένοι μας νεκροί που ρίχνεστε μακριά μας, σήμερα σας επέμπουμε τα χαιρετίσματά μας. Ξεχωριστή και η πλαισίωση της συναυλίας από χορευτές που εντυπωσίασαν χορεύοντας με τις παραδοσιακές φορεσιές τους μουσική γραμμένη για κλασικά όργανα σε μια χορογραφία με την υπογραφή του Θανάση Μαυρόκοστα.